Κυρία Γεράκη, τούτων δοθέντων <χω> <χω> που λένε, λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ε, στέκεται, θα έλεγα έτσι, δε, δεξιοτεχνικά απαθώς, εντός, εντός εισαγωγικών το απαθώς, απέναντι σε αυτή την πόλωση που διαμορφώνεται από τα άλλα κόμματα. Ωστόσο και εσείς στις μετρήσεις, παρότι είχατε αναδικη τάση, φαίνεται να έχετε σταθεροποιηθεί σε υψηλό ποσοστό, είναι η αλήθεια, αλλά εκείνη η περαιτέρω ανωδική τάση που πολλοί ανέμεναν μέχρι πρώτη δεν προκύπτει. Ναι, κύριε Κοτρότσο, σχολιάζοντα και την κουβέντα που έγινε μέχρι τώρα, νομίζω ότι πρέπει να πούμε το εξή: Ότι μερικέ φορέ τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Και το ποσοστό που τα κόμματα που κάθονται εδώ στο τραπέζι έχουν ψηφίσει από κοινού νόμου και στο εσωτερικό τη χώρα και στο Ευρωκοινοβούλιο, από μόνο του λέει πάρα πολλά πράγματα. Αλήθεια. Γιατί, για παράδειγμα, όλοι μαζί ψήφισαν την ΚΑΠ. Για παράδειγμα, όλοι μαζί ψήφισαν την περιβόητη εκείνη ε, το π, δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα λόμπι είναι στοιχείο της δημοκρατικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΚΕ στέκεται απέναντι σε όλα αυτά. Έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε ότι είναι μια συμμαχία των μεγάλων ομήλων που υπηρετούνται τα συμφέροντα ακριβώς αυτών σε βάρος των λαών. Το δεύτερο, σε σχέση και με τι δημοσκοπήσει κτλ., είναι πράγματι το δίλημα που θέτει ο καθένα στον ελληνικό λαό. Και εμεί λέμε, στο Ευρωκοινοβούλιο, θέλουμε να στείλουμε εκπροσώπου που όλα αυτά τα χρόνια υπηρετούν αυτή την πολιτική, έχοντα μάλιστα κυβερνήσει και στη χώρα και έχοντα δει δείγματα γραφή τη πολιτική του με τα βάσανα, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικό λαό. Ή θέλουμε εκπροσώπου όπω ήταν οι ευρωβουλευτέ του ΚΚΕ. Που ενημέρωναν, προειδοποιούσαν, μιλούσαν για όσα προετοιμάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξηγούσαν ότι όλα αυτά επηρεάζουν άμεσα τη ζωή, την καθημερινότητα των εργαζομένων και μάλιστα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, και κυρία Χεράκη, όπως Βεβαίως... μια, μια, ερώτηση επί του ευρωπαϊκού. Σκέφτεται το ΚΚΕ να αλλάξει, ας πούμε, τακτική ε, στην επόμενη περίοδο, διότι παλιότερα ήταν, ας πούμε, στην Ευρωομάδα της Αριστεράς, μαζί με άλλα πολλά αριστερά χώματα, με χαλαρούς ή πιο στενούς δεσμού. δεσμούς. Αλλά τι ε, τις τελευταίες δύο περίοδους, αν δεν κάνω λάθος, είναι ε, στου ε, στους μη, μη Για να ναι, πούμε, καλύτερη, τώρα στέλνια. Έχει αποδειχθεί δηλαδή, Δεν έχει... είναι κάπω απομονωμένη, α ναι, πούμε. Έχει απομονωμένη, αν είναι ή όχι το ΚΚΕ. Νομίζω ότι μπορεί να δώσει μια πρώτη απάντηση η σημερινή συνάντηση ε, Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών Κομμάτων στην έδρα τη Κεντρική Επιτροπή mm -hmm. του ΚΚΕ. Με μια κοινή διακήρυξη κομμουνιστικών κομμάτων που μιλάνε και για την αντίληψή του για το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που από πιο πριν, και την ανάγκη αυτή η λαϊκή δυσαρέσκεια που εκφράζεται και στην Ελλάδα που την είδαμε με τους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, αλλά και σε μια σειρά άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αγώνες στη Γερμανία, ε, στο Βέλγιο, είναι στο, Βέλγιο, είναι, στο είναι μεγάλη συζήτηση και ελπίζω σύντομα ε, να έχω εδώ, ε, τουλάχιστον α, αυτήν την ε, δέσμευση, έχω τον ε, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, γιατί θέλω να τον ρωτήσω, το γεγονός ότι όλη, όλη η Ευρώπη, οι λαοί της Ευρώπης πράγματι υποφέρουν το γεγονός ότι όπως προκύπτει και από τη χθεσινή δημοσκόπηση η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων δυσανασχετούν, δυσφορούν και τα και η τάση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι προς τα δεξιά και όχι προς τα αριστερά είναι ένα ερώτημα στα όρια της, της μεταφυσικής οποίο, στο οποίο πρέπει να απαντήσετε. Βεβαίω, πρέπει να πούμε, ειδικά για το, για το ζήτημα τη ανώδου των ακροδεξιών δυνάμεων, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Ποιος γιατί καλό είναι να κατηγορούμε τη Νέα Δημοκρατία ναι, ή το ΣΥΡΙΖΑ ή το Σοσιαλδημοκρατία κτλ. Πραγματικά... Αλλά πρέπει και εσεί να κάνετε μια αυτοκριτική, ποιος γιατί πραγματικ... δεν έρχονται σε εσά. Ποιο πραγματικά μπορεί να αντιμετωπίσει την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων, Ποιο μπορεί γιατί... να πείσει ότι μπορεί γιατί... να αντιμετωπίσει. Γιατί, γιατί αν θέλετε, π.χ. για το μεταναστευτικό που συζητάγαμε πριν, εμεί λέμε ότι η ξενοφοβία και ο ρατσισμό είναι συστατικό στοιχείο τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το, το προχθεσινό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που ψηφίσαμε είναι... και ξέρω ότι το Ένα... λέτε και Έτσι καλά τρόμα. κάνετε και το λέτε και έχετε έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι σε πολλά πράγματα είχατε δίκιο. Το ερώτημά μου είναι άλλο, ρητορικά το θέτω τώρα, δεν, δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε περαιτέρω, γιατί αυτή η μετακίνηση αυτών που μπορεί και να συμφωνούν εν μέρη με κάποιες από τις θέσεις σας είναι προς τα δεξιά και όχι προς τα αριστερά. Ναι, ε, λέω ότι εδώ πέρα. Κάποια ναι, στιγμή αριστερά πρέπει να κάνει αυτοκριτικό. κύριε Κοτρότσ. Και η κομμουνιστική αριστερά και η ανανοιχτή ε, αριστερά. Για μια Νομίζουμε για ότι τροφοδοτούνται οι ακροδεξιέ δυνάμει. Για παράδειγμα, από τον αντικομμουνισμό. Από τη θεωρία των δύο άκρων, που είναι επίσημη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντικομμουνισμό στην Ελλάδα δεν υπάρχει τώρα, δόκτωρα. Ναι, αλλά προ... υπάρχουν για παράδειγμα 10 χώρε στην Ευρωπαϊκή υπάρχει... Ένωση που απαγορεύεται ε. ο συνδικαλισμό. Ούτε, 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 ούτε στη Γαλλία υπάρχει αντικομμουνισμό που είναι η Λεπέν στα ύψη. Οι κομμουνιστές έχουν κυβερνήσει στη Γαλλία. Ούτε στην Πορτογαλία που πήρε 18% Επίσημη το ΣΕΓΑ υπάρχει αντικομουνισμό με την η παράδοση των γαλλικών στην δύο Πορτογαλία. Άκρων. Άρα και τα ψηφίσματα για το σιδηρούν παραπέτασμα. παραπέτασμα που τα υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν Πρωθυπουργό. Mm. Να πούμε ότι η σταθερότητα για την οποία μιλάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι τα τεράστια κέρδη λίγων ομίλων και, και τα βάσανα, και yeah. τα βάσανα που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος λαός. Απέναντι λοιπόν σε αυτό, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να παγιδευτεί σε παγίδες αναπαλαίωσης μιας σοσιαλδημοκρατίας κομμάτων που τα έχουμε δοκιμάσει, να συζητήσουμε για το ότι όλα αυτά έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους αγώνες μας να αντισταθούμε σε αυτή την πολιτική, να ανοίξουμε δρόμους για ένα άλλο μέλλον, ελπιδοφόρο. Ε, πρώτη απάντηση είναι η μεγάλη επιτυχία της απεργίας στις 17 Απρίλη και με ψήφο στο ΚΚΕ στις 9 Ιουνίου να δώσουμε και μήνυμα αγώνα αντίστασης καταδίκης αυτής της πολιτικής αλλά και ελπίδας για μια άλλη Ευρώπη, την Ευρώπη του σοσιαλισμού.